σήμερα εδώ στο Δημοτικό Κατάστημα θα παραδώσουμε δια του Δήμου τα rapid test τα οποία προμήθευσε η Περιφέρεια και βρίσκεται δίπλα μου ο Έπαρχος Καλλίμνου, ο κύριος Μουσελής. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, δεδομένου ότι ο κορονοϊός πλέον έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, σε λίγο έρχεται το εμβόλιο και καλούμε τον καλλιμνιακό λαό μέσα από αυτό το χώρο που είναι η έκφραση όλης της κοινωνίας μας να επισκεφθεί το νοσοκομείο, το ΕΟΔΗ και να κάνει το τεστ όπως το έχουμε κάνει όλοι. Εν ώψη της άφιξης και των εμβολίων. Νομίζω ότι είναι πράξη ευθύνης όλων να αντιμετωπίσουμε κατάματα αυτή τη μάστιγα που στην πατρίδα μας κατάφερε να νικήσει 4.000 ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας και αρκετές χιλιάδες που είναι φορείς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ στην Κάλυμνο, που θα έλεγα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά ως τοπική κοινωνία απέναντι στον κορονοϊό, μόνο ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια ψηλοαύξηση σε αυτούς που ήταν φορείς, εγώ τελειώνοντας κάνω έκκληση και ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη δια του κυρίου Επάρχου για αυτή την προσφορά στην καλλίμνικη κοινωνία. Καλημέρα και από μένα στο Δημαρχείο της Καλλίμνου για μια άκρος συμβολική και ιδιαίτερη κίνηση και απόφαση του Περιφερειάρχη να παραδοθούν 1.000 τεστ στο Δημαρχείο και στον Πρόεδρο του νοσοκομείου μας, δια του Δημάρχου. Και λέω συμβολική γιατί ο εχθρός, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ δύσκολος και ύπουλος. Που σημαίνει ότι για να νικηθεί χρειάζεται ενότητα. Ενότητα όλης της κοινωνίας. Όπως την εκπροσωπεί και ο Δήμαρχος της Καλλίμνου και ο Έπαρχος. Ως κοινωνία, επαναλαμβάνω, ως κοινωνία, ήδη έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και με τη βοήθεια και της περιφερειάς μας. Μπορεί να σας πει και ο διοικητής του νοσοκομείου με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά και άμεσα. Έχει φτιαχτεί τμήμα COVID στο νοσοκομείο μας πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε προμηθευτεί μοριακό αναλυτή από την περιφέρεια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, τεστ PCR και τώρα τεστ rapid για γρήγορες ανιχνεύσεις. Και επίσης και αναπνευστήρα και τα box, τα ISO box, τα οποία έχουν έρθει όλα προσφορά από την περιφέρεια. Όλα αυτά μαζί νομίζω έκαναν και έφεραν την υγεία στο νησί της Καλλίμνου ένα βήμα πιο μπροστά. Μπορεί να μην βρισκόμαστε σε ένα τέλειο σημείο, όμως προχωρήσαμε και πήγαμε την προστασία του κόσμου λίγο πιο μπροστά. Και αυτό αποδείχτηκε και με τα τελευταία κρούσματα τα οποία ανέφερε ο Δήμαρχος, ότι μπορέσαμε και νοσηλεύσαμε με επιτυχία ακόμα και συμπολίτες μας. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή ημέρα, ότι όλοι μαζί μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και επειδή βρισκόμαστε προς το τέλος και φαίνεται αυτό, όσο νου που έρχονται και οι εμβολιασμοί και επίσημα στη χώρα μας, αλλά και στο νησί της Καλλίμνου, νομίζω ότι κάνω και εγώ έκκληση να προχωρήσουμε και στα ραπητές, στους ελέγχους, στα ραπητές, οι οποίοι θα αυξηθούν, αλλά και στους εμβολιασμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Εμείς προσφέρουμε στον Δήμαρχο σήμερα τα 1.000 ραπητές και ο Δήμαρχος με τη σειρά του στο διοικητή του νοσοκομείου. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μια άκρο συμβολική κίνηση και απόφαση του Περιφερειάρχη μας να περάσουν αυτά και να δοθούν στον Δήμαρχο και στο διοικητή. Σήμερα επαναλαμβάνουμε επιπλέον από την Περιφέρεια μέσω του Δήμου 1.000 rapid test που θα βοηθήσουν στον έλεγχο για την έσοδο του κορονοϊού. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα παρόλο που φαίνεται ότι βαδίζουμε προς το τέλος της πανδημίας. Είμαστε πάντα ενεργοί σε αυτό, προσέχουμε όλοι μας, χωρίς εξαιρέσεις, για να μπορέσουμε το καλοκαίρι να το χαρούμε και να είμαστε πιο ελεύθεροι.
Ευχαριστούμε και πάλι και νομίζουμε ότι αυτά θα φανούν πολύ χρήσιμα, επαναλαμβάνω, στη διάγνωση του κορονοϊού.